και δημόσια και σε ειδικές εκδηλώσεις κτλ. Και στην συγκέντρωση που έγινε στη στέγη των νέων αγροτών με τους κτηνοτρόφους που καταγγείλαμε και στη συγκέντρωση που έγινε το καλοκαίρι στο μιλητήριο για το ροδάκινο, το Τζαβαρίδη, το καταγγείλαμε. Λες, δεν του καταγγέλνουμε τη διπροσωπεία με την οποία λειτουργούν, άλλα λένε εδώ και άλλα ψηφίζουν. Τώρα νομίζω γίνεται αντιληπτό ότι όταν πάτε στο ίδιο μικρόφωνο και μιλάτε με ανθρώπους και λέτε τα ίδια πράγματα, ο Φωνιάς και το θύμα αγκαλιά, είναι προφανές ότι η κοινωνία μπερδεύεται. Λέει κάτι δεν πάει καλά. Εγώ τουλάχιστον σας λέω τη δική μου αίσθηση. Ότι όταν άκουγα κάποιους, είπα να τον πω κατέβαλε φίλε, άσε μας ήσυχος τώρα. Άσε με ρε παιδάκι, πήγαινε κάνε την πολιτική σου. Σιγά σιγά εσείς όπως το πάτε μας φέρει το Σαμαρά να καταγγείλει την πολιτική, να φέρει ξανά τα 18 σημεία και να πάει την άλλη μέρα το πρωί, να ξαναπάρει μνημόνι δηλαδή. Μας θεωρείς δηλαδή αφελής. Εντάξει, αυτό είναι και στοιχείο ενίοτε συμπάθειας το να είστε αφελής. Όχι, εμείς δεν θέλουμε. Μην είστε τόσο αφελής όμως. Δεν θέλουμε να έχουμε. Αφελής να είστε. Ούτε συμπάθεια, ούτε να αγαπήσουμε. Ναι, βεβαίως. Πώς δηλαδή, άμα δεν το καταλαβαίνετε. Θέλω να είμαστε πιστικοί ότι θα λουπίσουμε. Μα δεν είστε, δεν το καταλαβαίνετε. Αφού δεν σας έρχεται ο κόσμος και δεν έρχεται για αυτόν τον λόγο. Ο κόσμος είναι πιο έξυπνος. Δεν το γελάζουν τώρα μακάρι, οι περίεργοι. Μακάρι. Μακάρι να είναι πιο έξυπνος. Να κάνω και μια ερώτηση. Και μακάρι να είναι πιο αποφασισμένος από εμάς και να συρθούμε κι εμείς σε πιο ριζοσπαστικά βήματα. Ναι. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Τάσο, είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε ένα διάλειμμα για να χαλαρώσουμε λίγο και να πάρει μια ανάσα και ο γραμματέας.